ανεύθυνοι μαθητές, οι πίθηκοι που κάνουν καταλήψεις, οι κακομαθημένοι. Στέλνουμε το μήνυμα του οργανωμένου αγώνα μέσω της αλληλεγγύης μας, γιατί αυτό είναι το όπλο μας. Την ώρα που το κράτος βλέπει τα δάση ως πηγή κέρδους, την ώρα που μας πλασάρουν την πράσινη ανάπτυξη ως λύση, ενώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν σχέδια αντιπυρικής ή αντιπλημμυρικής προστασίας, με αποτέλεσμα η ανθρώπινη ζωή, τα ζώα και η φύση να είναι τα θύματα, εμείς οι ανεύθυνοι και κακομεθυμένοι λοιπόν, όπως μας λένε, βγαίνουμε και πάλι μπροστά και παίρνουμε πρωτοβουλίες για αυτά που πραγματικά αξίζουν. Για τις ανθρώπινες ζωές και για τους επίγειους παραδείσους που θέλουμε να απολαμβάνουμε. Απαιτούμε εδώ και τώρα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από τέτοιες καταστάσεις. Να γίνει καταγραφή των ζημιών και να υπάρξει άμεση αποζημίωση. Να ενισχυθεί επιτέλους το πυροσβεστικό σώμα και να σταματήσει η δικαιολογία της έλλειψης των χρημάτων, ενώ για την αστυνομία στις σχολές και την ενίσχυση των οχημάτων της αστυνομίας υπήρχαν και με το παραπάνω. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την επιβίωση των πληγέντων, φτάνει πια η καραμέλα της ατομικής ευθύνης. Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας. Στηρίζουμε μέχρι τέλους τους ανθρώπους από όλες τις πυρόπληκες τις περιοχές και στέλνουμε το εξής μήνυμα. Όπου η κρατική ευθύνη απουσιάζει, θα υπάρχουν οι κακομαθημένοι μαθητές που θα παλεύουν μέχρι τέλος για το κοινό καλό. Ο λαός θα σώσει το λαό, ο αγώνας είναι δύσκολος και πρέπει να δοθεί από όλους. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Η τέχνη γίνεται όπλο στη μάχη για τη ζωή, το δίκαιο, την στήριξη της διαβίωσης του λαού μας. Οι πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων που έχουν απλωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, όπου η καταστροφή συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, είναι μια κατάσταση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Την ευθύνη για όλη αυτή την καταστροφή την έχει η πολιτική της τωρινής κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που ενισχύει την εμπορευματοποίηση της γης προς όφελο των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, εις βάρος της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος. Με αποτέλεσμα τα καλοκαίρια να καιγόμαστε στις πυρκαγιές και το χειμώνα να πνιγόμαστε από τις πλημμύρες. Τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για την ασφάλεια των ανθρώπων είναι μέτρα που δεν τις κοστίζουν τίποτα, δίνοντας ταυτόχρονα κάποια ψίχουλα. Αντίθετα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας με επαρκείς δυνάμεις και σύγχρονα τεχνικά μέσα, με κύριο βάρος την πρόληψη και την αποτροπή τέτοιων φαινομένων, αποτελεί κόστος για το κράτος και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μια ειδοποίηση στο κινητό, κλειστείτε στα σπίτια σας, τρέξτε να σωθείτε, δεν είναι μέτρα περασφάλειας. Η κυβέρνηση και η πολιτική που υπηρετεί προτιμά να κρύβεται πίσω από τη δικαιολογία της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να καλύψει τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες και τις τραγικές ελλείψεις στην πρόληψη των πυρκαγιών. Στο επίκεντρο της συζήτησης αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ο αγώνας και η διεκδίκηση για την επόμενη μέρα της ζωής των πληγέντων, η οργάνωση της αλληλεγγύης και της διεκδίκησης των εργαζομένων. Ειδικά μπροστά στις τέτοιες συνθήκες, είναι όρος επιβίωσης για το σύνολο των εργαζομένων. Ήδη η πρώτη παρτίδα βοήθειας παραδόθηκε από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας και τα σωματεία της, την 5η στις επιτροπές πληγέντων της Εύβοιας.